Γεια σας παιδιά, Άλεξ εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο στο οποίο επιτέλους θα ξανακάνουμε κάτι κωμικό. Επέστρεψα ρε παιδιά. Που χάθηκα ας πούμε. Challenges, τροχούς, ξέρω εγώ τι άλλα σκατά έχω κάνει σε αυτό το κανάλι. Τέλος πάντων, επέστρεψα με ένα κωμικό βίντεο. Δηλαδή το κανάλι μου έχει χαρακτηριστεί ως comedy. Και τι κάνω, κάνω 24 ώρες challenges γιατί πουλάει. Όχι, εγώ θέλω να επιστρέψω, είμαι εδώ. Όχι πως θα τα παρατήσω τα άλλα, έτσι προφανώς και θα συνεχίζω τα challenge γιατί προσωπικά μου αρέσουν κιόλας. Είναι ο τύπος που μου αρέσει. Δεν μου αρέσει ούτε να κάνω gaming, ούτε να παίζω παιχνιδάκια, ούτε φορτάκι, ούτε. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά. Γιατί μπερδεύω τη γλώσσα μου σήμερα, δεν ξέρω. Εγώ γουστάρω τα entertainment και τα comedy βιντεάκια, γι' αυτό και γουστάρω να κάνω τέτοιο περιεχόμενο που κάνω και σας ευχαριστώ πραγματικά για την υποστήριξη. Πριν όμως ξεκινήσουμε το βίντεο, θέλω όλοι να πάτε να κάνετε εγγραφή. Σπάτε το κουμπί της εγγραφής γιατί πρέπει να φτάσουμε τους 100.000. Τον έχουμε σαν στόχο. Πρέπει να το καταφέρουμε μέχρι το καλοκαίρι και πολλά λέω ρε, μέχρι τις απόκριες το έχουμε. Άμα όλοι που δείτε το βίντεο πατήσετε εγγραφή, σπάστε το κουμπί της εγγραφής, θα φτάσουμε 100.000. Οπότε υποστηρίξτε με, όλα γίνονται. Πραγματικά όλα γίνονται και πάμε να σπάσετε και το κουμπί του like, να φτάσουμε σε αυτό το βίντεο 5.000 likes. Έλα, το έχουμε. Όσοι επίσης γουστάρετε μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram, αυτό το πέρα είναι όπως το βλέπετε, nick.kandopavlo.tourousou. Του Ρουσού, ναι, αυτό θα πάτε, θα με κάνετε follow και θα μείνετε ενημερωμένοι για κάθε νέο βίντεο που έρχεται, για κάθε post, για story και οτιδήποτε άλλο. Αν θέλετε να βλέπετε τι κάνω στην προσωπική μου ζωή, ακόμη και. Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή πάω να χέσω. Πάμε μαζί. Από ό,τι βλέπετε, έχω πάρα πολύ όρεξη, έτσι. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο, όπως διαβάσετε και από τον τίτλο, θα δοκιμάσουμε γνωστά, viral τέλος πάντων, life hacks που υπάρχουν στο TikTok. Ναι. Το TikTok έχει γίνει μια μόδα, έχει γίνει ένα trend τον τελευταίο καιρό από το 19, τέλη 19 με αρχές του 20, που πραγματικά δεν μπορείς να πιστέψεις γιατί έχει τόσο πολύ άνοδο αυτό το TikTok. Πραγματικά στο TikTok μπορείς να γίνεις πανεύκολα διάσημος. Έχω ανοίξει το προφίλ μου 2 μήνες τώρα και έχω φτάσει 22-23.000 followers που παρεπιπτόντως είναι αυτός. Δεν είχε προμό τον εαυτό μου κάνω. Οπότε όποιος άλλος μπορεί να με ακολουθήσει, να το ξανά. Έχω ανοίξει το προφίλ μου τους τελευταίους 3 μήνες. Κάνω όλο βλακίες που μου παίρνουν περίπου 15-30 δεύτερα να τα γυρίσω και ανεβαίνω πάρα πολύ γρήγορα. Που αυτό συμβαίνει και σε πάρα πολλούς. Γενικά το TikTok είναι πανεύκολο. Αν θέλει κάποιος να ξεκινήσει, να ξεκινήσει. Είναι πανεύκολο να γίνεις viral. Πραγματικά γελίο. Γελίο. Δεν είναι ούτε σαν το YouTube ούτε τίποτα. Αν και δεν πιστεύω πως συγκρίνεται τώρα το YouTube με το TikTok. Ούτε τους ίδιους supporters θα έχεις, ούτε τέτοια υποστήριξη. Ούτε. Δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά είσαι εύκολα ένας γνωστός. Μπορεί να γίνεις εύκολα γνωστός να αποκτήσεις ένα κοινό. Προφανώς και αυτό το βίντεο δεν είναι χορηγούμενο γιατί κάποιοι μπορεί να το πούνε. Ω, κάνει χορηγία το TikTok ο άλλος και μας βουλημένε. Και άντε χέσου ρε φίλε. Άντε δεν θα βλέπεις κανένα subscribe γιατί μου παίζετε τα αρχίδια ορισμένοι. Πουλημένος και ξεπουλημένος και τρίχες κατσαρές. Φύγε! Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα λίγο flexing. Εδώ πέρα έχουμε το iPhone. Πάμε να ανοίξουμε και σήμερα θα δοκιμάσουμε μερικά από τα life hacks και θα δούμε. Όχι, θα δοκιμάσουμε, εντάξει, θα δοκιμάσουμε κάποια, αλλά θα δούμε και κάποια γιατί ορισμένα δεν μπορώ να τα κάνω. Έχω διαλέξει μερικά τα οποία έχω δει. Είναι ok. Πάμε να τα δούμε μαζί. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο, το οποίο δεν θυμάμαι τι είναι. Πάμε να δούμε. Όπως είδατε, μας δείχνει πως να φτιάξουμε ένα self-made κερί. Πραγματικά είναι τελείως άκυρο. Γιατί κάποιος να ασχοληθεί να φτιάξει ένα self-made κερί, να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία, να βράσει, να κάνει, να ράνει, να βάλει κατά μπύρια και να μην απλά αγοράσει, να πάει σε ένα τζάμπο, να πάει σε κάποιον που πουλάει κεριά, ας πούμε, να αγοράσει κάτι το οποίο θα του κοστίζει 1, 2, 3 ευρώ. Ή μόνο τα υλικά και η φασαρία όλη που θα γίνει, να καθαρίσει μετά τα πιάτα και τα ξαφνικά. Γιατί ωραίο είναι, ωραίο. Ωραίο είναι να φτιάχνεις το κερί, να φτιάχνεις όλα, να φτιάχνεις τα φαγητά σου όλα και να τα αφήνεις εκεί πέρα και να μην τα καθαρίσεις ποτέ. Αλλά μετά πρέπει να τα καθαρίσεις κιόλας. Αυτή είναι η ταλαιπωρία. Τα φτιάχνεις, αλλά μετά πρέπει να τα καθαρίσεις κιόλας. Δεν είναι απλά. Οπότε με όλη αυτή την ταλαιπωρία απλά πας και δίνεις 3 ευρώ, 1 ευρώ και παίρνεις ένα κεράκι και το βάζεις για κοσμητικούλη και είσαι ok, ούτε ταλαιπωρίες, ούτε βάσανα, ούτε τρίχες. Καταλαβαίνω ότι μερικές φορές τώρα δεν μπορώ να βρίζω, έχουμε και τα τιμότητα. Πάμε όμως στο επόμενο life hack να δούμε τι είναι, το οποίο θα το δοκιμάσουμε κιόλας. Είναι με ένα κινητό. Δείτε.
λοιπόν ήταν με μια οθόνη σπασμένη από ένα κινητό, βάζοντας οδοντόκρεμα τη φτιάχνει μια μαγείας. Αμέσως τη σκουπίζει και μπούμ, έχουμε την τέτοια. Δεν το πιστεύω, αλλά έχω δει τους live hack, ξέρω εγώ, που βάζουν το οδοντόκρεμα, του περιμένουν 24 ώρες και γίνεται αυτό. Προφανώς και δεν θα περιμένουν 24 ώρες. Και προφανώς δεν θα χρησιμοποιήσω το κινητό μου για να κάνουμε αυτό το live hack. Βρήκα ένα άσχετο κομπιουτεράκι με μια μικρή οθονούλα, δεν το χρειαζόμουν. Οπότε αυτή την οθονούλα εμείς τώρα πρέπει να τη σπάσουμε, να βάλουμε το δόκρεμα και να δούμε αν θα λειτουργήσει. Λοιπόν, πήγα και φέρα αυτό εδώ πέρα το ξύλινο τσεκούρι. Τι είναι αυτό, ρε, σαν του Θόρ το τέτοιο είναι φουτό. Τώρα και αυτό ο πατέρας μου. Λοιπόν, θα το χτυπήσουμε, να σπάσει η οθόνη και θα βάλουμε το δόκρεμα από πάνω, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, κάπου πρέπει να το θεροποιήσω αυτό. Ναι, διαλύω όλο το υπόλοιπο εκτός από την οθόνη. Οπότε πρέπει να το κάνουμε με ένα κατσαβιδάκι. Θα χτυπάμε την οθόνη. Δεν σπάει! Ναι, καταφέραμε να τη μαυρίσουμε. Ωραία. Έκανα ράγισμα λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Πάμε λοιπόν να φέρουμε το δόκρεμα και να βάλουμε πάνω να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, το άτομο στο βίντεο έφασε και αυτός μπλε το δόκρεμα. Έχω και εγώ εδώ πέρα μια μπλε, δεν θα δείξω τη μάρκα γιατί δεν είναι χορηγία. Λοιπόν, βάζουμε εδώ οδοντόκρεμα πάνω, εδώ ακριβώς. Δεν ξέρω πόσο φαίνεται. Ωραία. Την έβαλα, μυρίζει. Και θα πάρουμε τώρα αυτό εδώ πέρα το χαρτί. Θα σκουπίσουμε για λίγο, κανένα δίλεπτο να σκουπίζουμε. Και θα δούμε το αποτέλεσμα, λοιπόν. Τι κάνω! Έχουν περάσει 1,5 λεπτό, ξέρω εγώ, από εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα. Προφανώς και δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι. Όλο μαλακίες είναι το TikTok, γι' αυτό θα το σπάσουμε το κουτέλο. Άλλη μια. Γαμώ τα TikTok σας. Έλα. Να σπάει αυτό, ρε. Δεν ξέρω πια τι άλλες μαλακίες θα κάνω για να δείξουμε στο YouTube. Το επόμενο live hack είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι με τη σοκολάτα. Πάμε να το δούμε. Ουσιαστικά έχεις μια σοκολάτα, την κόβεις διαγώνια και έχεις, κόβεις και ένα κομματάκι εδώ πέρα και ουσιαστικά κερδίζεις ένα κομμάτι. Αν και δεν ισχύει αυτό, δεν νομίζω να λάβει να ισχύει. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, έχω αυτή τη στιγμή εδώ πέρα τη Μίλκα. Δεν είναι sponsor, εντάξει, δεν είναι sponsor. Αυτή χρησιμοποιούσα και αυτή στο βίντεο, οπότε ήθελα να πάρω ακριβώς την ίδια. Πήρα βέβαια με γεύση όριο, δεν νομίζω να επηρεάσει αυτό το. Τι λέω. Λοιπόν, την ανοίγουμε. Και. Όπως μας δείχνει αυτή, πρέπει να την κόψουμε διαγώνια, δηλαδή εδώ, κάπως έτσι. Λοιπόν, την έκοψα κάπως έτσι, δεν ξέρω αν την έχω κόψει σωστά. Παρ' όλα αυτά, θα συνεχίσουμε να δούμε τι θα γίνει. Κόβουμε αυτό, ωραία, και κόβουμε και το πάνω κομμάτι. Οπότε τώρα, με αυτό, αν το βγάλουμε, φέρουμε αυτό εδώ και αυτό εδώ. Έχασα κομμάτι. Περίμενε. Αυτό μπορεί να γίνεται με το άλλο κομμάτι. Δηλαδή να κόψουμε αυτό έτσι και να το φέρουμε. Αυτό το φέρνει από εδώ. Τι είναι αυτό. Ρε μας κοροϊδεύετε, ρε. Μαλακίες. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο life hack, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο έχω δει. Δηλαδή άμα το δείτε, ό,τι χειρότερο.
ανάπηρος και δεν μπορείς να σκύψεις το νηπτήρα να πληθείς. Ε, ναι! Πάρε μια σακούλα, βάλε νερό και βγες στη φύση να πληθείς, ρε φίλε. Πόσο φυσιολογικό! Πόσο φυσιολογικό, δηλαδή τόσο δύσκολο να μου. Πέτσε τα νεύρα, μωρέ, μα την Παναγία. Μα την Παναγία, πέτσε τα νεύρα. Έγινε όλα αυτά. Εδώ, το έχετε δει το μπάνιο. Είναι στις 24 ώρες. Όσοι γουστάρετε, μπορείτε να το ξαναδείτε. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα στον νηπτήρα. Εντάξει, κοίταξε με προσεκτικά. Προσεκτικά. Παπ, το ανοίγεις το νεράκι. Άντε, δες αυτό. Είστε. Έχουμε και αυτό εδώ. Ωραία. Το ανοίγουμε. Ωραία. Εντάξει, και το βάζουμε στο μαλάκι μας. Προφανώς δεν θα βρέξω τα μαλλιά μου τώρα. Τόσο εύκολο. Τόσο εύκολο! Πάμε στο επόμενο life hack, το οποίο είναι το ίδιο ακριβώς με αυτό που πριν, σκατά δηλαδή. Πάμε να το δούμε. Καθαρό μπόλερ εσύ! Πού θα τα βάζεις όταν είναι τριακά με το γάλα! Σου βρήκαμε τη λύση! Θα βάλεις όλα τα δημητριακά με το γάλα, όλο το πακέτο, γιατί προφανώς δεν φτάνει. Θα το φας όλο αναγκαστικά, γιατί θα τα πετάξεις αλλιώς. Πού να το βάλεις αυτό το πράγμα με τα δημητριακά? Ρε, είστε σοβαροί. Ποιος θα φάει όλη αυτή την κουμουτσάρα που μου δίνει ο άλλος στο βίντεο, ρε? Πραγματικά, για να το κάνεις αυτό και να καταφέρεις να φας αυτή την κουμουτσάρα, ή έχεις να φας 15 χρόνια, ή ξυπνάς μετά από 5 χρόνια και τελικά συνειδητοποιείς ότι κοιμήθηκες παραπάνω από ό,τι περίμενες και θες να φας. Μιλάμε τώρα ότι θέλουν να σου κάνουν τη ζωή. Ναι, εσύ ρε φίλε, έλα να μιλήσουμε. Έλα να μιλήσουμε λίγο. Το βρίσκει σωστό να λέγεται life hack ενώ δεν σου κάνει πραγματικά τη ζωή εύκολη? Ρε φίλε, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Απλά καταλαβαίνεις ότι αυτά τα δείχνει και θέλουν να πάρουν προβολές. Καλά, ο καθένας κάνει αυτό για να πάρει προβολές προφανώς. Και εγώ και όλοι που θα κάνουν κάποιο βίντεο το κάνουν για τις προβολές. Γιατί αυτό είναι το κύριο στόχο τέλος πάντων, κατάλαβες? Ναι, ρε φίλε, καταλαβαίνω. Απλά κοίταξε τώρα, σου δείχνει το like αυτό. Αν θέλεις το κάνεις, αν θέλεις, δεν το κάνεις, δεν σου υποχρεώνει κανείς. Σε αυτό έχεις δίκιο, ρε φίλε. Απλά ξέρεις κάτι. Δεν αξίζει να τα ανεβάζουμε γιατί είναι άχρηστα, δεν θα τα κάνει κανείς. Είναι τελείως. Πώς να σου το πω, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω κιόλας. Ναι, ρε φίλε, καταλαβαίνω. Και εντάξει, ηρέμησε. Απλά προχωρήσεις στο επόμενο. Ναι, έχεις δίκιο, αυτό θα κάνω. Εν τω μεταξύ, κάτι τέτοιες διάλογους μου θυμίζουν οικογενειακές ιστορίες. Όχι! Μη φεύγεις! Κλείσε την πόρτα! Μη φεύγεις, Μαρία! Κάτι τέτοιο, ρε μαλάκα. Δεν θα συνεχίσω, το βίντεο έχει βγει τεράστιο. Φτάνει. Δεν μπορώ να δω άλλα. Δεν μπορώ! Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, subscribe αν δεν subscribe. Αν θέλετε να ξαναδούμε κάτι τέτοια βιντεάκια ή να δοκιμάσω, μόνο να δοκιμάζω, όχι να σχολιάζω τέτοια ή τέτοιου είδους πράγματα, γράψτε μου το κάτω στα σχόλια. Υποστηρίξτε με μια εγγραφή να φτάσουμε τους 100.000 και φυσικά ακολουθήστε με στο Instagram που είναι αυτό εδώ. Πραγματικά με υποστηρίζει, σας λατρεύω, σας αγαπώ. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Peace!